τουλάχιστον ήταν λίγο πιο κινητικό συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είχε μεγαλύτερο κίνητρο ο Άρης να πάρει το μάτς. Όχι ότι, ότι όπως είδαμε δεν το πήρε. Όχι ότι, επαναλαμβάνω, έκανε κάτι. Ναι. Δηλαδή ούτε κλασική ευκαιρία έκανε, ούτε οτιδήποτε. Εντάξει, ίσως εκεί πέρα με την έλευση του Καστίγιο θα μπορούσε να γίνει κάτι, αλλά εντάξει, νομίζω είναι νωρίς ακόμα για να κρυθεί ο παίκτης. Καλά, εγώ του άλλου είχα πει και την προηγούμενη Δευτέρα ότι είναι ανέτοιμο. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ο προπονητή τώρα θα τον βάλει, είναι νομίζω ότι δεν μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα. Ήταν τελείως. Με κούρασε το μάτς, δηλαδή έτσι όπως το είδα, κουράστηκα. Ναι, ναι, όντως, όντως. Δεν είδα έτσι άναρχο παιχνίδι. Το καλό τη υπόθεση είναι ότι δεν είδαμε πάλι παρατράγουδα με μαρκαρίσματα, με τραυματισμού, με αψιμαχίε, με έτσι γκρίνια, με επεισόδια μέσα στο γήπεδο. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Γιατί πάντα είπαμε, πάντα σε ένα τέτοιο μάτς, τοπικό ντέρμπι, πάντα υπάρχουν εκατέρωθεν. Ναι, ούτε έξω από το γήπεδο είχαμε παρατράγουδα. Πολύ καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, έτσι δεν είχαμε και από τους φίλους του Άρη παρατράγουδα. Mm-hmm. Και νομίζω μπορώ να πω ότι είναι ένα αξιοσημείωτο για τους φίλους του Άρη, γιατί τα τελευταία μάτς δεν έχει δημιουργήσει πουθενά πρόβλημα, θα έλεγα εγώ. Όπως επίσης θα ήθελα λίγο να σταθώ πάρα πολύ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στα προηγούμενα που έχω παρακολουθήσει. Απλά στέκομαι λίγο παραπάνω για το συγκεκριμένο λόγο που έχει βγει και έχει μάθει ο κόσμος. Στον Κοντρέρας. Ναι. Νομίζω ότι ο παίκτης, παρόλη την ηλικία του, είναι πάντα ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από εκεί. Δεν θα πω από τον Γκαρσία, θα πω από τον Κοντρέρας. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε κάθε μάτς που τον βλέπω, έχω την εντύπωση ότι γίνεται και καλύτερος. Και δεν υπάρχει να γίνει καλύτερος, γιατί είναι σε μια ηλικία, έτσι, δεν είναι να πεις 33. Ταλέντο και με βελτιώνομαι και μαθαίνω και ακόμα. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από τον Κοντρέρας, δηλαδή και το μάτς του προηγούμενου τον Ολυμπιακό, πάρα πολύ καλή απόδοση, αλλά μη σταθώ τώρα στα δύο τελευταία, του κυπέλου με τον Ολυμπιακό και τώρα με τον Άρη. Πάντοτε είναι, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχει καλή απόδοση, πάντα μία-δύο φάσεις θα κάνει. Και θα δείξει το χαρακτήρα του. Νομίζω ενδεχομένως μακάρι να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα από τώρα την Τετάρτη. Θα απουσιάζει από τον ΠΑΟΚ, από τον αγώνα, λόγω του οικογενειακού προβλήματος που έχει. Σίγουρα είναι μια σημαντική απώλεια, έτσι. Από ό,τι διάβαζα τώρα απόγευμα, ότι ενδεχομένως να απουσιάζει και από το Κυριακάτικο το μάτς. Θα επιστρέψει την Παρασκευή. Θα προλάβει να γυρίσει, ναι. Θα επιστρέψει την Παρασκευή. Πάντως έχουν εντυπωσιαστεί πραγματικά. Δηλαδή, όπως επίσης τέτοια δείγματα έχει και ο Λαζαρίδης του Άρη. Ναι. Τέτοια δείγματα. Ο οποίος σκοράρει κιόλας. Έτσι, όσοι μπορεί να σκοράρει. Δεν συγκρίνω τώρα τους δύο παίκτες. Καλά, το λέω με βάση τη θέση, έτσι. Ναι. Δεν συγκρίνω τους παίκτες του Άρη με του ΠΑΟΚ, για να μην παρεξηγηθώ. Τη σταθερότητα είναι της απόδοσης, λες. Όπως παράδειγμα, σου λέω, έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Όπως από τον ΠΑΟΚ είναι και ο Τσιρίλος σταθερός. Ακριβώς. Και ο Τσιρίλος. Εντάξει, ένας Τσιρίλος ο οποίος θα μπορούσε να πάρει και μια κόκκινη καρτούλα, έτσι τα έλεγα εγώ. Πού? Έτσι εκεί σε ένα μαρκάρισμα επικίνδυνο με το Σιφάκι. Με μια προβολή έτσι εκεί που πρέπει να το σπάσει λίγο το πόδι. Δεν γίνεται αυτό ο Τσιρίλος. Δεν γίνεται. Πρέπει δηλαδή να το βάλει το ποδαράκι του, θα σπάσει κανένα πόδι καμιά ώρα. Αυτό είναι προβολή πάνω στην μπάλα, Νίκο. Δεν νομίζω ότι. Προβολή πάνω στην μπάλα. Άμα δούμε πάλι ούτε φάση, τέλος πάντων. Έτρωνε κάτι. Τώρα εντάξει, εγώ έτσι το σχολιάζω τώρα. Ναι, δεν στέκομαι εκεί. Δεν είναι ότι έκρινε. Δεν είναι φάση που στέκεται εκεί, θα σταθεί το παιχνίδι και θα κρυθεί εκεί. Νομίζω ότι δεν καμία τη δύο ομάδε θα πρέπει να έχει παράπονο από τη διαιτησία. Νομίζω ότι ο διαιτητής ήταν. Έτσι όπως κίνησε το παιχνίδι, κύλησε το παιχνίδι υπέρ του. Ναι. Νομίζω έτσι ακριβώς έπρεπε να πάει και έτσι πήγε. Ίσως ενδεχομένως, εντάξει, κάποιες λίγο παραπάνω κάρτες να έπαιρνε ο Άρης στην αρχή του παιχνιδιού, με κάποια έτσι μαρκαρίσματα στο πρώτο τέταρτο. Αλλά νομίζω σε γενικές γραμμές δεν τα πήγε άσχημα, θα έλεγα εγώ. Χοντρικά. Τώρα να μην μπω στη διαδικασία οι μεν να ζητάνε δύο κόκκινες ή τρεις κίτρινες. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Εντάξει, χοντρικά. Φτάσαμε σε ένα τέτοιο να derby, πούμε ότι ήταν καλή διαιτησία. Εγώ το αναφέρω ότι πρέπει. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να σημειώνουμε. Με βάση τα περσινά και τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε. Ενώ θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι πάντοτε ο διαιτητής πρέπει να είναι καλός, εμείς φτάσαμε στο σημείο ναι. να μέχρι τώρα να λέμε, κρατάμε. Ευτυχώς ήταν καλός. Ακριβώς. Κρατάμε τα αρνητικά του διαιτητή και όταν είναι μια φορά θετικός να το λέμε και μπράβο. Που πρέπει να κάνει το αυτονόητο, έτσι δεν συζητάμε. Πάντως, εγώ έχω να πω ότι. Έτσι. Πολύ πετυχημένα είναι τα τρέιλερ της συνδρομητικής τηλεόρασης όταν πρόκειται να γίνει τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή τα ακούς ρε παιδί μου και νομίζεις ότι δεν ξέρω κι εγώ τι θα δεις. Κοίταξε, είτε παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε παίζει Άρης ΠΑΟΚ, είτε ΠΑΟΚ Ηρακλής, Άρης Ηρακλής. Είναι λογικό γιατί είναι τοπικό ντέρμπι, έτσι. Δυνατό ντέρμπι, πρεστίζ και αποτελέσματος. Τώρα εντάξει, δεν τίθεται θέμα σύγκριση των ομάδων με βάση τη βαθμολογία, δεν το συζητάμε, αλλά και μόνο ένα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρη είναι. Το ναι, εντάξει, ναι, ή το ναι. πρώτο, ένας είναι πρώτος, ο άλλος τελευταίος. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Να κάνει αυτό. Ωραία. Απλώς θα μείνω σε αυτό που είπες, ότι το παιχνίδι επισκιάστηκε από το τραγικό γεγονός του
Ναι, ο οποίος Κοντρέρας ήθελε να αγωνιστεί. Ναι. Και με βάση τα όσα βγήκα στη δημοσιότητα σήμερα, δηλαδή υπήρξε έτσι ένα παρασκήνιο, ας πούμε, πολύ έντονο, φορτισμένο ψυχολογικά για τους παίχτες, ας πούμε, γνωρίζοντας ένα τέτοιο γεγονός. Εντάξει, είναι λογικό. Επηρεάζει το παίχτη. Σε μένα σου λέω παραξενεύομαι. Πολύ δε περισσότερο τώρα αυτή την Κυριακή που ο άνθρωπος είπε ότι θέλω να παίξω, ναι, και είχε και πολύ καλή απόδοση. Δηλαδή, δεν είναι να πει ότι δεν είχε απόδοση και λέμε, okay, πέθανε ο πατέρας του, οπότε εντάξει, επηρεάστηκε. Παρ' όλα αυτά είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Που ούτως ή άλλως αυτό δεν είναι χρειάζεται το χθεσινό ματς για να το αποδείξει. Έτσι. Σου λέω, είναι σταθερός, είναι. Εμένα μου δίνει αυτή την εντύπωση. Κάθε, σε κάθε ματς είναι και καλύτερος. Που δεν στέκει αυτό. Έτσι. Είναι μια ηλικία σου. Μια τραγική σύμπτωση, όπως λέει ένας φίλος, είναι ότι και με τον Γκαρσία έχει πεθάνει η μητέρα του και επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Πάλι το ίδιο θα γίνει και με τον Κοντρέρας. Πέρυσι, ναι. Είχε πεθάνει η μητέρα του Γκαρσία και επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ναι, που είχε βάλει και τον γκολ. Εκεί από το απευθεία φάουλ. Άρα περιμένουμε μήπως βάλει γκολ ο Κοντρέρας. Λες. Τον ποντάρουμε. Λες. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι ιδιαίτερο στα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Εσύ τώρα μπορεί να το είδες για αντίθετο μάτς, δεν ξέρω. Όχι, για το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Συμφωνώ με όσα είπες. Δηλαδή, πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Εκνευριστικό ποδόσφαιρο. Πεδαριώδη λάθη. Τώρα θες ήταν λόγω άγχους, θες ήταν λόγω. Όχι αδιαφορίας να πω εκ μέρους ΠΑΟΚ, ότι είχαν το μυαλό τους αλλού, υπήρξε και το γεγονός αυτό. Πάντως θυμάσαι ότι η περασμένη Δευτέρα είπα ότι και αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ είναι 5-4 παιχνίδια αίτητος. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει αγωνιστικά. Τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις. Αλλά νομίζω έτσι όπως εξελίχθηκε και το ΜΑΣ και το παιχνίδι, δύσκολα θα έβαινε κάποιο γκολ. Μόνο αν θα βγαίνει κάποια φάση τραβηγμένη από τα μαλλιά, ας πούμε. Και όντως είναι και αυτό που είπες, πάρα πολλές λιγοστές οι φάσεις. Κάποια σούτα από μακριά και όχι κάτι να πεις μια κλασική ευκαιρία δηλαδή που να δημιουργηθεί. Νομίζω τελικά, για να σου δώσω και πάσα, ότι από αυτό το μάτς, το συγκεκριμένο το Άρης ΠΑΟΚ, το 0-0 και ότι δεν είδαμε ευκαιρίες, δεν είδαμε έτσι κλασικές ευκαιρίες να μπει γκολ, ήταν συνέχεια έτσι άνοστο το μάτς, ανάλατο. Νομίζω από αυτό το μάτς έλειπε ένας παίκτης. Ή να το παραφράσω, έλειπε ένας Σβέρκος. Ένας? Σβέρκος. Σβέρκος, δεν ξέρω αν παρακολουθείς το Πανιόνιο Καβάλα. Ναι, ναι. Που οι Καβάλες σοφάρισε το 93-94. Από σπόντα. Από σπόντα. Από σου του DS, το Σβέρκο, του παίχτη Σβέρκος του Πανιονίου, του νέου αποκτηθέντα, γι' αυτό το λέω και εγώ. Έλειπε ένας Σβέρκος να κάνει μια γκέλα η μπάλα για να μπει. Σβέρκο, είπαμε την πρώτη φορά. Ακριβώς, να κάνει μια γκέλα, ένα γκέλι μπάλα και να μπει κανένα γκολ, τουλάχιστον να δούμε ότι κάποιος. Γιατί νομίζω με το 0-0 καμία από τις ομάδες δεν είναι ευχαριστημένη. Όταν έρχεται, πάρα παράδειγμα και το Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης, πάλι το ίδιο. Νομίζω δικαιούνταν, δίκαια πήρε τον βαθμό Αστέρας, αλλά ίσως να μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Και λέω ο Δόνη, και από ό,τι διάβασα λίγο στις δηλώσεις του Δόνη, ότι ενδεχομένως να χάναμε και ήμασταν τυχεροί που δεν χάσαμε και πήραμε βαθμό. Ένας καλός Αστέρας Τρίπολης, θα έλεγα εγώ, έτσι όπως είδα το μάτς. Στον οποίο Αστέρα πήγε ο Παπάζογλου σήμερα δανεικός. Ναι. Εκεί που βρίσκεται ο Δερμιτζάκης προπονητής. Λέει ένας φίλος να πούμε τις μεταγραφές. Τώρα, για όλες τις ομάδες. Θες να πω να ξεκινήσω μερικές, σιγά σιγά. Να το κάνουμε τώρα ή μετά το διάλειμμα. Θες μετά το διάλειμμα. Καλύτερα. Να σε ναι, να μην μου κόψει την. Ναι, ναι. Τη σκέψη έτσι και τον ερμό. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος.